Με ζωηρά χειροκροτήματα, επιφημίες και σφυρίχτρες υποδέχτηκαν οι οπαδοί της την Ντόρα Μπακογιάννη στην Κομωτινή, όπου σε πολιτική εκδήλωση έκοψε τη βασιλόπιτα της τοπικής δημοτικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μπακογιάννη, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι όσα υποσχόταν αποδείχθηκαν ψέματα, εκτίμησε πως αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από ό,τι πέρασε τα τελευταία χρόνια και παρότρινε τους παρευρισκόμενους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στο κομμάτι του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκου Αγγελίδη, ενώ το φλουρί από τα βασιλοπιτάκια έπεσε στον πρώην δήμαρχο Κομωτινής Δημήτρη Κοτσάκη. Στα σπίτια σας και πάνω απ' όλα εύχομαι το 2018 να μας χαμογελάτε πιο πολύ. Το έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το οποίο έρχεται είναι καλύτερο από αυτό το οποίο περάσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Ήμουν εδώ ακριβώς πριν από τις εκλογές, τις τελευταίες. Και θυμάμαι, περπατούσαμε, πήγαμε σε χωριά, μιλήσαμε σε συγκεντρώσεις και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ότι όλα αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ήταν αέρας φρέσκος. 3,5 χρόνια μετά, ο ελληνικός λαός ξέρει. Ξέρει ότι ό,τι του υποσχεθήκανε ήταν ψέμα. Καλέστε στη Νέα Δημοκρατία ξανά εκείνους που δεν ψήφισαν, εκείνους που θύμωσαν, εκείνους που οργίστηκαν, εκείνους που στεναχωρέθηκαν, και πέστε τους ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχηγό, θα υπάρχει καμία περίπτωση να τους κορυδέψει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους παραπλανήσει. Κάθε λέξη που θα βγαίνει από το στόμα μας θα είναι αυτό το οποίο πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και ούτε μία λέξη παραπάνω. Άρα, ελάτε και μπέστε στον αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ωραίο πράγμα να δίνεις ένα αγώνα για την παράταξή σου, αλλά να δίνεις πάνω απ' όλα έναν αγώνα για την Ελλάδα μας. Να είστε καλά. Λίγο νωρίτερα η κυρία Μπακογιάννη επισκέφθηκε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκου Τσαλικίδη. Ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Φυσικά και η επιχειρήσεις είναι και δευτερογενής και ο πρωτογενής τομέας. Αλλά ο πρωτογενής τομέας για την περιοχή είναι ένα σημαντικό στοίχημα. Και εκεί άκουσα τρομερά παράπονα για την προλόγηση. Όποιον είδα μπροστά μου. Οι δείκτες λένε ότι εμείς είμαστε από τους πρώτους δύο σε όλη την Ελλάδα σε εισφορές στον Αιγαία. Πρέπει να υπάρχει επιτέλους και μια ισόνομη κατανομή, μια δίκαιη κατανομή. Θα πρέπει να παίρνουμε και αυτό μας αντιστοιχεί, τα ανταποκριτικά. Τα οποία δεν γίνονται. Και δεν γίνεται τοπική αυτοδιοίκηση να τα λέει αυτά. Το ξέρετε.